Κατέβα, ανεώσου, φτιάχνασε ο μέρα, σηκώστε τη δική σου γη και του ουρανού. Στο δρόμο και το πάντα, και στο λιθάρι, στο λαμιόνο αγώνα λάμψε την ορμή. Και με τα μάτια του στεφάνια στο λιμανάρι, και στη δεδέμα βλάστε και άξιο το κορμί. Κανάρο, και τρέχει στον αγάπη προ κινητή σου, αρχαία πλάνα πράγματο, κάθε λαό. Θα παρακαλέσω.
στο προϊστάμενο πρωτοβάθμιο Ρίξα, πρώτη νικήτρια στα Σιούντα Παναγιώτα, ενδέκατο δημοτικό σχολείο στο Ζάνι. Δεύτερη νικήτρια, Τόλα Ελένη, δημοτικό σχολείο Χαριστίου Μεγδάνη. Με το νούμερο 42 θερματίζει η δεύτερη αθλήτρια, η τρίτη του τρίτου γυμνασίου η Σκόρδα. Η τέταρτη, η πέμπτη Μπέλα από το Τάρδα Κοζάνης. Αυτοί που τερματίζουν, οι αθλήτες που τερματίζουν μας πάρουν νεράκι. Ένα χειροκρότημα σε όλα τα παιδιά. Μπράβο του Γιονακίδη. Γιονακίδης είναι. Μπήκαν οι πρώτοι αθλητές μας. Άντε Γιώργο! Κοστολή! Χωρίς ρε! Το ασθενοφόρο λίγο να πάει στη διαδρομή γιατί ένα... Κοστολή ακόμα! Άδειξε ρε Γιώργο! Δεν μπορούν να τρέξουν! Άντε Γιώργο! Έλα ρε! Άντε ρε! Τώρα ρε! Τώρα! Τώρα! Ο τερματισμός του πρώτου αθλητή με 10-0-4. Πρώτος ο Γαλαγιώργος ο Ηλίας. Πρώτος ο Γαλαγιώργος από τον Πολύραχο, είναι από το τέταρτο γυμνάσιο Κουζάνης. Και ο γυμναστής του είναι ο Γιώργος ο Παπακώστας. Δεύτερος ήταν ο Γιαννακίδης από το Τάδα Κοζάνης. Και τρίτος είναι ο Δήν από το έκτο γυμνάσιο Κοζάνης, από το αθλητικό γυμνάσιο Κοζάνης. Συγχαρητήρια στους προωθούς και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Είναι και για μπράβο, Ελα!
Έχουμε τον τερματισμό από τα photo finish. Μπαίνει η πρώτη αθλήτρια. Η Δαβιδοπούλου η Ανδριάνα του τρίτου λυκείου Κοζάνης. Ακολουθούμενη από μια δεύτερη αθλήτρια. Δαβιδοπούλου Ανδριάνα τερματίζει. Ένα χρόνο γύρω στα 11 λεπτά. Μπράβο, ένα χειροκρότημα. Δαβιδοπούλου Ανδριάνα, μαθήτρια του 20. Από το τρίτο λύκειο Κοζάνης. Αδριάνα, δίσου! Δίσου, δίσου! Δεύτερη, Βακουφτσή Θεοδόρα. Του αθλητικού λυκείου Κοζάνης. Τρίτη έρχεται η Σαμαρά Ελένη. Μπράβο Ελένη, μπράβο Σαμαρά. Συγχαρητήρια, για τρίτη χρονιά κερδίζεις. Ευχαριστώ πολύ. Και αγώνες ανωμάλου δρόμου. Η όλη διοργάνωση ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Δήμου Σερβίων και του Γραφείου Φυσικής Αγωγής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης. Ορκιζόμαστε ότι κατεβαίνουμε στον αθλητικό στίβο να αγωνιστούμε όπως ορίζουν οι κανονισμοί, με τη φιλοδοξία μέσα σε έναν αγώνα ευγενής άμυλας να δείξουμε πνεύμα υποτισμού για την τιμή της πατρίδας και την κόψη του αθλητισμού. Με στόχο την αναβάθμιση του σχολικού αθλητισμού, δίνοντας παράλληλα το ερέθισμα στα παιδιά να ασχοληθούν με την άθληση, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, έγιναν οι αγώνες τύπου ανωμάλου δρόμου για τα παιδιά γυμνασίων, λυκείων και ΤΕ από όλο τον νόμο Κοζάνης. Η συμμετοχή, όπως αναμενόταν, ήταν μεγάλη, με τα αγόρια και τα κορίτσια να ακολουθούν τη διαδρομή πλατανόρευμα Σέρβια. Με μεγάλη χαρά δεχτήκαμε την πρόταση της φυσικής, του Γραφείου Φυσικής Αγωγής και σε αυτό θέλω να συγχαρώ μέσα από την καρδιά μου το Γραφείο Φυσικής Αγωγής που επέλεξε φέτος το Δήμο Σερβίων να γίνει ο αγώνας του ανώμαλου δρόμου. Είναι πραγματικά τιμή για την περιοχή μας. Είναι μια ιστορική μέρα για τα Σέρβια. Γίνονται πρώτη φορά αγώνες τέτοιου είδους σε νομαρχιακό επίπεδο. Μετά από συνεννόηση που είχαμε με τον κύριο Καζάλα, εμείς ανταποκριθήκαμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Σερβίων για την φιλοξενία που μας κάνει σήμερα, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Δήμαρχο, όλο το Συμβούλιο βασικά του Δήμου. Εύχομαι σε εσάς καλή επιτυχία σήμερα στον ανώμαλο δρόμο. Ο καιρός είναι μαζί σας. Μέσα από τους αγώνες αυτούς, όπως του ανωμάλου δρόμου, ξεπετάγονται τα ταλέντα με τους μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι τερμάτισαν στην πρώτη θέση στο στάδιο των Σερβίων να έχουν τη δυνατότητα διάκρισης και παραπέρα, καθώς ταυτόχρονα πήραν την πρόκληση και για τους πανελλήνιους αγώνες.
Κάθε χρόνο ο νομός Κοζάνης ανταποκρίνεται επάξια σε αυτούς τους αγώνες που γίνονται σε κάθε νομό με στόχο να γίνουν οι πανελλήνιοι αγώνες ύστερα από κάθε αγώνισμα ο νικητής, ο κόσμος νικητής να πάρει μέρος στους πανελλήνιους αγώνες. Βασικά υπήρχε συναγωνισμός, ήταν καλό. Σε κάθε αγώνα καλό να υπάρξει συναγωνισμός. Στο τέλος βγήκε, έγινε η διαφορά. Η διαδρομή ήταν εύκολη, ήταν η πιο εύκολη από τις άλλες χρονιές. Είχε αρκετή κατηφόρα, αλλά πολλές φορές κατηφόρα ήταν και λίγο επικίνδυνη. Αλλά γενικά ήταν καλή η διαδρομή. Παράλληλα, μέσα από τους μαθητικούς αγώνες, τα παιδιά της τρίτης ηλικίου απέδειξαν πως μπορούν να τα καταφέρουν το ίδιο καλά με τα βιβλία όσο και με τον αθλητισμό. Μπορούν να συνδυαστούν αυτά να το θέλεις και να κάνεις σωστή οργάνωση του χρόνου και να είσαι συνειδητοποιημένος αυτό που κάνεις. Πιστεύω ότι είναι εύκολο άμα σε αρέσουν λίγο να πούμε ότι την καλά του Δήμου Σερβιών, του Δήμαρχου των Δημοσθένειων, όλους τους συμβάλλοντες αυτές τις εκδηλώσεις που πραγματικά συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συλλογικής συνείδησης, της συλλογικής σκέψης, της συλλογικής δράσης, στην αδελφοποίηση των πόλεων, των κοινωνιών των πόλεων και πάνω απ' όλα εξανθρωπίζουν τον άνθρωπο. Οι φετινοί αγώνες του Ανωμάλου Δρόμου ολοκληρώθηκαν με τις απονομές μεταλλίων στους τρεις πρώτους και πρώτες κάθε κατηγορίας αλλά και στους συνοδούς των σχολείων που είχαν συνολικά γυμνασίων του νομού Κοζάνης. Τους αγώνες διοργάνωσαν η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής και ο Δήμος Σερβίων, όπου διεξήχθησαν οι ετήσιοι σχολικοί αγώνες. Η συμμετοχή από πλευράς σχολείων ήταν ιδιαίτερα σημαντική, αφού συμμετείχαν όλα τα σχολεία της περιοχής. Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι σχολικοί αγώνες Ανωμάλου Δρόμου που διεξήχθησαν φέτος στο Δήμο Σερβίων από το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Νομού Κοζάνης σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Σερβίων. Στους φετινούς αγώνες συμμετείχαν όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού και συμμετείχαν μαθητές που διακρίθηκαν ιδιαίτερα για τους χρόνους που κατάφεραν στις κατηγορίες που αγωνίστηκαν. Κάθε χρόνο το Γραφείο Φυσικής Αγωγής, το Υπουργείο Παιδείας μάλλον θα έλεγα, μέσα από το Γραφείο Φυσικής Αγωγής, διοργανώνει το ετήσιο Ανώμαλο Δρόμο του νομού. Αυτό τα παιδιά που θα προκριθούν με τους καλύτερους δρόμους συνεχίζουν στο Πανελλήνιο μετά που υπάρχει. Έτσι λοιπόν φέτος μας φιλοξένησε ο Δήμος Σερβίων και θέλω να ευχαριστήσω εδώ προσωπικά τον Δήμαρχο, τον κύριο Κουλιό, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Μπουχωρά, του Δήμου Σερβίων γενικά, που μας φιλοξένησε σε μια πολύ καλή οργάνωση, τα πάντα ήταν τέλεια θα έλεγα, τα παιδιά μείναν καταρχαριστημένα. Μελωνώσαμε τον ετήσιο νόμαλο δρόμο δευτεροβάθμιση εκπαίδευση τύπου των Λεωστή στα Σερβία. Ξεκινήσαμε το πλατανό ρεύμα μέχρι το στάδιο των Σερβίων. Η μέρα ήταν πάρα πολύ καλή. Η συμμετοχή των παιδιών του νομού Κοζάνης ήταν όλα τα σχολεία του νομού. Αγγίξαμε, περάσαμε τα 200 άτομα. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη και οι επιτυχίες των παιδιών εξίσου καλές. Είχαμε πάρα πολύ καλούς χρόνους. Ελπίζω λοιπόν κάποια από αυτά τα παιδιά να αντικριθούν και πανελλήνια. Πόσα παιδιά συνολικά συμμετείχαν, δηλαδή τα αγωνίσματα ήταν των 100 μέτρων, 200 μέτρων. Είχαμε αγόρια κορίτσια γυμνασίων, αγόρια κορίτσια ηλικίων. Όλοι τα κορίτσια τρέξανε 2 χιλιόμετρα τα πρώτα των γυμνασίων, 3 χιλιόμετρα τα αγόρια, τα κορίτσια του ηλικίου 3 χιλιόμετρα και τα αγόρια 4 χιλιόμετρα. Είχαμε, όπως σας είπα πριν, κοντά στα 200 άτομα συμμετοχή. Όλα ήταν καλά. Μόνο από αυτούς τους δρόμους, όλοι οι αγώνες αυτοί κάθε φορά πραγματοποιούνται σε διαφορετική. Ναι, η πολιτική μας είναι να μην το κάνουμε συνήθως σε ένα μέρος και μάλιστα να επιλέγουμε περιφερειακούς δήμους ώστε και να προβληθούν οι περιοχές αυτές και τα παιδιά να βρίσκουν περισσότερο, όπως το λέει και ο νόμος, ανώμαλα δρόμους προς τη φύση. Ναι, κάθε φορά είμαστε και σε άλλο μέρος. Ακόμη ο κύριος Γκατζάλας αναφέρθηκε και στην ημερίδα που διοργανώνει το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Νομού Κοζάνης και αφορά την παιδική και εφηβική παχυσαρκία. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στην Πτολεμαϊδα σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Πτολεμαϊδάς. Θεωρούμε ότι είναι μια κορυφαία ημερίδα για εμάς, σαν Γραφείο Φυσικής Αγωγής. Σε αυτό επίσης πρέπει να ξεκινήσω με τις ευχαριστίες μου στον Δήμο Πτολεμαϊδάς και προσωπικά στον κύριο Σιωμάρα και την κυρία Βάνη Τάνια την Αρτιδαρχό που αγκαλιάσανε αυτήν την ημερίδα. Και αυτά στα πλαίσια προσπαθούμε να κάνουμε επικέντρωση των εκδηλώσεων μας. Απευθυνθήκαμε προς την Πτολεμαϊδα και αμέσως ανταποκριθήκανε. Έχουμε λοιπόν τους πολλούς καλούς καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από εδώ, όπως και μία και κυρία Δόκτωρα Λαμπούδη Καραγκιόζογλου, παιδίατρο, γαστρολόγο, καθηγητή.
διατροφή στο ΑΤΕΙΦ Θεσσαλονίκη, στο ΤΕΙ. Τα θέματα είναι διατροφή και παιδική φοιτητική ηλικία, παιδική παχυσαρκία, νεανικός διαβήτης και διατροφή. Και το άλλο θέμα που θα αναπτυχθεί από τον κύριο Ναρδαβέση, υγειονομολόγο, βιοπαθολόγο, πίκος καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διατροφή και αγωγή υγείας. Η μερίδα θα γίνει την Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Τριμαίδας. Γι' αυτό όσοι θέλουν να τον παρακολουθήσουν, και ειδικά οι γονείς, πιστεύω ότι είναι πολύ καλοί, θα πρέπει να έρθουν να ενημερωθούν. Μαζί με την Φωτεινή, την Χαζάρα, υπεύθυνη αγωγή υγείας δευτεροβάθμιας, και την Κωστελίδου, την Αναστασία, υπεύθυνη αγωγή υγείας πρωτοβάθμιας. Προετοιμάσαμε αυτήν την ημερίδα, μαζί με τον Δήμο, βέβαια, όπως προανέφερα, από το Λιμαίδος. Πιστεύουμε να την αγκαλιάσει ο κόσμος.